Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλη μια λέξη εκφραστικής ανάγνωσης εν μέσω κορονοϊού 2020. Ανδρέας Κάλβος, εις των Ιερών Λόχων. Ας μη βρέξει ποτέ το σύννεφον και ο άνεμος σκληρός ας μη σκορπίσει το χώμα των μακάριων που σας σκεπάζει. Ας το δροσίζει πάντοτε με τα αργυρά της δάκρυα η ροδόπεπλος κόρη και αυτού ας ξεφυτρώνουν αιώνια τάνθη. Ο γνήσια της Ελλάδος τέκνα, ψυχέ που επέσατε εις τον αγώνα ανδρείος, τάγμα εκλεκτών ηρώων, καύχημα νέων. Σας άρπαξεν η τύχη την νικητήριον δάφνην και από μυρτιάν σας έπλεξε και πένθυμον κυπάρισον στέφανον άλλων. Αλλά αν της αποθάνει δια την πατρίδα, η μύρτος είναι φίλων ατίμητων και καλά τα κλαδιά της κυπαρίσου. Αφού εις του πρώτου ανθρώπου τους οφθαλμούς η πρόνοος φύσης των φόβων έχησε και τας χρυσάς ελπίδας και την ημέραν, επί το μέγα πρόσωπον της γης πολυβοτάνου, ευθύς το ουράνιον βλέμμα βαθισκαφή εφανέρωσε μνήματα μύρια. Πολλά μεν σκοτεινά, φέγγιε πολύ γατάστροντο της Αθανασίας, την εκλογήν ελεύθερον δίδει το θείον. Έλληνες, της πατρίδος και των προγόνων άξιοι, Έλληνες εσείς, πώς ήθελεν από σας προκριθήν άδοξος τάφος? Ο γέρον φθονερός και τον έργον εχθρός, και πάσης μνήμης έρχεται, περιτρέχει την θάλασσαν και την γην όλην. Από την στάμνταν χύνει τα ρεύματα της λύθης και τα πάντα αφανίζει. Χάνονται οι πόλεις, χάνονται βασίλεια και έθνη. Αλλά ότε πλησιάσει την γην όπου σας έχει, θέλει αλλάξει τον δρόμο του ο χρόνος, το θαυμάσιον χώμα σε βάζον. Αυτού, αφού την αρχαίαν πορφυρίδα και σκύπτρον δώσομεν της Ελλάδος, θέλει φέρει τα τέκνα της πάσα μητέρα. Και δακρυχαίουσα θέλει την ιεράν φίλη συγκόνην και η πίν, των ένδοξων λόχων τέκνα μιμήσατε λόχων ηρώων. Καλό βράδυ.